Συναγερμός έχει σημάνει από αργά χθες το βράδυ στην Κωστοπούλιο Στέγη, στις Σέρες. Στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων βρέθηκαν 6 εργαζόμενοι και 7 τρόφιμοι θετικοί στον κορονοϊό. Μάλιστα, 4 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται η μεταφορά και των υπολείπων. Για μια βόμβα στα χέρια μας έκανε λόγο ο διευθυντής της Κωστοπουλίου Στέγης. Δυστυχώς έχουμε θετικά κρούσματα και σε προσωπικό και σε νοσηλευόμενους. Εμφανίστηκαν σε τακτικό, σε προγραμματισμένο έλεγχο 6 ασυμπτωματικοί νοσηλευτές. Τα αποτελέσματα αυτά τα είχαμε την Παρασκευή 23 του μηνός. Όσοι δούλευαν εκείνη τη στιγμή απομακρύνθηκαν, οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως δεν ήταν στο χώρο. Και ακολούθησε το τεστ από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ το Σάββατο στο σύνολο των νοσηλευομένων, 113 στον αριθμό. Και τα αποτελέσματα τα πήραμε χθες το απόγευμα στις 5, όπου βρέθηκαν 7 θετικοί. Από αυτούς τους 7, ήδη 4 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς της Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ συγκεκριμένα, και αναμένεται εντός της ημέρας ή ίσως και αύριο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά για τους υπολείπους. Αν και το προσωπικό είναι και από άλλη πτέρυγα, τα περισσότερα περιστατικά, όλα τα περιστατικά που έχουμε αυτή τη στιγμή θετικά, είναι εντοπισμένα σε μία πτέρυγα. Τώρα αυτό είναι σαν... Να το πω όπως συνέβη και στην πόλη γενικότερα, έσκασε μία βόμβα στα χέρια μας και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται και αναμένεται να τηρηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι όσοι είναι θετικοί θα μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Για τους υπόλοιπους ισχύουν τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι τώρα. Ναι, αυτή την ώρα μέσα στο κτίριο γίνονται rapid test από το γιατρό της μονάδας, έτσι, και μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα καινούργια, τα οποία θα μας δείξουν και τον αριθμό των γενικότερων των ασθενών και ίσως χρειαστούν να παρθούν περαιτέρω μέτρα από εκεί και πέρα. Τώρα, όσον αφορά τα περιστατικά, προφανώς και ίσως η μετάδοση έγινε για τη στιγμή που το επισκεπτήριο δεν λειτουργεί από κάποιον εργαζόμενο ο οποίος ήταν ασυμπτωματικός. Τα τεστ γινόταν κανονικά, μας τα έχουν παραδώσει εδώ από τον έλεγχο που έγινε ο κύριος διευθυντής του γυροκομείου. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, οι ασθενείς δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα, το προσωπικό τηρούσε τα μέτρα, αλλά ο ιός, όπως βλέπετε, ακόμα και όταν τηρούνται τα μέτρα, είναι εύκολο να μεταδοθεί. Νωρίς το πρωί, στο γυροκομείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας Σέρων για τον απαιτούμενο έλεγχο. Στην επαφή που είχαμε με τον κύριο Καραμούτσο, μας ενημέρωσε ότι είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με τον ΕΟΔΗ για να πραγματοποιήσουν τεστ τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ωφελούμενους. Το τεστ, μοριακό τεστ, έγινε σε όλους τους εργαζόμενους, σε σύνολο 53 στους 48. Αυτό έγινε την 5η 22 Οκτωβρίου και βγήκανε θετικοί 6 εργαζόμενοι που ήταν και ασυμπτωματικοί. Το Σάββατο στις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τεστ σε όλους τους ωφελούμενους, που είναι στο σύνολο 113 σε 3 πτέρυγες και βγήκαν 7 θετικοί, από τους οποίους οι 4 μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ και οι 3 είναι απομονωμένοι εδώ σε ξεχωριστό χώρο και αναμένουν σήμερα το ΕΚΑΒ, το οποίο είναι ενήμερο από τον ΕΟΔΗ για να τους μεταφέρει και αυτούς στο νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Έχουν κάποια συμπτώματα, τι σας είπε ο κ. Καραμούτσο? Ναι, έχουν συμπτώματα, όχι ιδιαίτερα. Βήχα, πυρετό κάπου το 37,5, μα αυτά είναι τα συμπτώματα που μας είπε. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα και αν κάποιοι υποστούν κάποια βλάβη θα είναι περισσότερο από τα προβλήματα που είχαν και όχι από τον COVID. Τα τεστ πάντως γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προβλέπει το πρωτόκολλο σε όλο το προσωπικό και σε όλα τα τεστ ήταν αρνητικοί. Μάλιστα, κάποιοι υποβαλλόνταν σε τεστ ακόμη και αν έλειπαν έστω και 3 μέρες από την εργασία τους. Ούτως ή άλλως, σας λέω ότι τα τεστ τα έχουμε εδώ. Ούτως ή άλλως, τεστ γινόταν από ό,τι μας ενημέρωσε ο διευθυντής του γυροκομείου.
και σε ιδιωτικό εργαστήριο του προσωπικού που έλειπε με άδεια, με την επιστροφή του γινόταν πάντα τεστ, έστω και στις 3 μέρες κάποιος να έλειπε, αλλά γινόταν και rapid test δειγματοληπτικά στο προσωπικό, είχε δεν είχε κάποια συμπτώματα. Ατομικά μέτρα προστασίας, η απολυμάνση των χώρων, όλα αυτά τηρούνταν και τηρούνται. Υπάρχει μια έξαρση στην πόλη, ειδικά όταν κάποιος είναι ασυμπτωματικός και έχουν γίνει και τα τεστ στο προσωπικό, γίνονται κατά διαστήματα, ειδικά όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο μετά από μια άδεια, είτε μικρής μεγάλης διάρκειας, γίνονται τα τεστ. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε επικοινωνία και με την περιφέρεια και με τον ομίατρο και με κλιμάκια από Θεσσαλονίκη και από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Δεν είχε προκύψει κάποια παρατυπία, να το πω έτσι, ή κάποιο άλλο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, αναμένεται να εξεταστεί ακόμη και το κλείσιμο μιας πτέρυγας. Περαιτέρω μέτρο, όταν λέτε, τι εννοείται, δηλαδή, να κλείσει τη λύση Κωνσταντινούπολη. Ή κάποια πτέρυγα, θα δούμε, ίσως ανάλογα με τα περιστατικά, φυσικά. Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνουν οι αρμόδιοι και διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται όλα τα μέτρα και θα γίνει ό,τι καλύτερο για τους τρόφιμους και τους εργαζόμενους. Ας μην μας πιάνει πανικός. Σας είπα να βγούμε πρώτα να δουν και τα τεστ που γίνονται τώρα, να έχουμε στα χέρια μας κάποια δεδομένα και στη συνέχεια θα προβούμε αν χρειαστεί σε ανακοινώσεις. Πάντως θα γίνει ό,τι καλύτερο φυσικά για τους ασθενείς. Ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς θα γίνει, εννοείται. Εμφανώς συγκινημένος, ο διευθυντής της Κωστοπουλίου Στέγης εξέφρασε τους φόβους του για την εξέλιξη της υγείας των τροφίμων. Φυσικά και φοβόμαστε για την εξέλιξη. Η εξέλιξη, μόνο και αυτό που έχουμε μέχρι τώρα που είναι και αρκετά, αρκεί. Είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους με τους οποίους έχεις καθημερινή επαφή, να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο από τη μονάδα. Είναι βέβαιο ότι θα ταλαιπωρηθούν. Ελπίζω, κάποιοι είναι βέβαιο ότι δεν θα τα καταφέρουν, όχι τόσο από τον, όχι απαραίτητα από τον κορονοϊό. Σίγουρα υπάρχει, είναι θετική, αλλά η κατάσταση της υγείας τους ήταν ούτως ή άλλως τόσο επιβαρημένη, που νομίζω και από τις μετακινήσεις και από την όλη διαδικασία, ναι, ελπίζω, το εύχομαι πραγματικά να τα καταφέρουν όλοι, δηλαδή, και ελπίζω κάπου η κατάσταση να σταθεροποιηθεί, γιατί φαντάζομαι ότι μου φαίνεται απίθανο να σταματήσουμε σε αυτό τον αριθμό αυτή τη στιγμή.